Τι σας έχω εγώ σήμερα. Γεια σας, καλησπέρα. Μπείτε εσείς. Εγώ δίνω μία σκουπισιά ακόμα στα πινέλα μου. Στα 5 πινέλα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μακιγιάζ. Όχι 25 πινέλα. 5 πινελάκια βασικά. Θέλω να μου έχετε όλες. Και μπήκα εδώ πριν κάνω το live στη σελίδα. Για να δείτε πώς θα βαφτώ. Να κάνουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια, γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Γεια σου Κάτια μου, γεια σου. Γεια σου συμπεθέρα μου, γεια. Λοιπόν. Και αν δεν έπεφτε, δεν θα ήταν και live, ε. Πραγματικά. Λοιπόν. Θέλεις να πεις Κάτια. Για να δω. Αυτό τι σημαίνει, αιτήματα. Αχ, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Γεια σου γε μου, από το δίπλα δωμάτιο. Hello Melody, hello. Γεια σας. Λοιπόν, μπήκα, αγάπη μου, μπουμπουτού μου, μελωδίτσι μου. Λοιπόν, μπήκα εδώ, είπα, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Δεν θα είναι όπως το πρωινό μακιγιάζ που είχαμε κάνει όταν πηγαίνω στο φούρνο. Θα είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Έκανα το μπανάκι μου. Έκανα την αποτρίχωσή μου, όπως είδατε εσείς που είσαστε στην ομάδα μου στο Facebook. Στο Αναπανδύ μου, αλλά στην ομάδα. Στην ομάδα γίνονται καθημερινά βιντεάκια, post. Μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για μακιγιάζ. Είναι λίγο πιο πριβέ. Δεν είναι όπως τη σελίδα που γίνεται της κακομήρας και μπαίνουν κάθε καρδιές καρύδι. Οπότε τι γίνεται τώρα, και είπα εγώ, αφού είχα και στο Instagram πολλά μηνύματα. Γεια σας, σας βλέπω που με χαιρετάτε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα live στο Instagram για να ευχαριστήσω και εδώ τα κορίτσια. Γεια σου, Μίτσο. Λοιπόν, να σας δείξω ένα μακιγιάζ. Αυτό που θα με δείτε μετά στις 9 στο live στη σελίδα. Εντάξει, λοιπόν. Έχω κάνει τον καθαρισμό μου, έχω κάνει τη λοσιόν μου. Θα πάμε τώρα να βάλουμε κατευθείαν. Ανέτα μου, φιλάκια. Πάμε να σας δείξω βασικά τα 5 πινέλα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μακιγιάζ. Γιατί δεν χρειαζόμαστε 25, χρειαζόμαστε 5. Χρειαζόμαστε ένα πινέλο που θα είναι για να πλώσουμε το make-up, να πλώσουμε το concealer, να πλώσουμε γενικά ό,τι απλώνεται, εντάξει. Και μετά αφού απλώσουμε make-up και τέτοια, το καθαρίζουμε, το σκουπίζουμε με τον τρόπο που θα σας δείξω και μετά θα βάλουμε. Μη γελάς, Μίτσε Μίτσο, σε είδα. Λοιπόν, βάζουμε, για να βάλουμε την πουδρίτσα μας. Μετά, το πινελάκι του ρουζ και για τα κοψίματα. Το βλέπεις πως είναι έτσι. Θα τα βάλω και φωτογραφία μόλις τελειώσει το βίντεο για να τα έχετε συγκεντρωμένα. Χρειαζόμαστε ένα φλάφι πινελάκι, το βλέπεις. Που είναι αυτό που θα σου δώσει εδώ τη φυσικότητα και τη γλυκάδα και θα σβήσει τη σκιά. Και χρειαζόμαστε ένα κοφτό. Το βλέπεις. Είναι αυτό που ψεκάζω συνήθως με το σπρέι και μετά απλώνω τη σκιά. Και ένα λεπτούλικο που θα κάνουμε το highlighting, τη σκιά κατά από το φρύδι, στην εσωτερική γωνία και τέτοια. Εγώ θα ξεκινήσω γιατί εσύ μπορεί να έχεις πάρα πολύ χρόνο. Εγώ, επειδή έχω μαγειρέψει ήδη 3 φαγητά, έχω διαβάσει 2 παιδιά, έχω κάνει μπανάκι, έχω κάνει αποτρίχωση, είμαι μέσα στην ενέργεια και μετά θα αρχίσω να πέφτω. Οπότε όσο ακόμα την έχω, πάμε να συνεχίσουμε. Μπορείς να σχολιάσεις. Να σχολιάσεις, αλλά πρόσεχε τι θα λες, ε. Μας παρακολουθεί κόσμος, να ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάω αφού έχω βάλει τις κρέμες μου και τα σχετικά, με αυτό τον ορό που σας έχω χιλιοδιαφημίσει στην ομάδα, της W7, τον, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είναι Pore Minimizer και κάνει, και μπαίνει μέσα στις γραμμές και κάνει το πρόσωπο βελούδο. Και βάζω μία μικρή ποσότητα. Σας είπα ότι η καλύτερη παλέτα είναι το χεράκι. Βάζω μία μικρή ποσότητα στο χέρι μου. Το βλέπεις. Θα μου πεις μικρή, το λες εσύ αυτό. Ναι, για αυτό το πρόσωπο, αυτά τα στρέμματα, μικρή είναι. Λοιπόν, παίρνω χεράκι και πάω να πλώσω. Θα δεις αμέσως, εκεί που με βλέπεις να γυαλίζω, τώρα θα γίνω ματ, να ξέρεις. Μη φοβηθείς, φυσιολογικό είναι. Λοιπόν, πήρα το πράιμερ. Καλησπέρα σας. Απλώνω παντού. Το βλέπεις που έγινα ματ, το βλέπεις που μπαίνει στους πόρους. Είναι το primer που σας είχα δείξει
που το βάζουμε στις γραμμούλες και γεμίζει γραμμούλες. Το βλέπεις που έγινα μάτ, το βλέπεις που έγινα πιο... πιο... δεν ξέρω πώς να το πω. Μπορεί να είναι και στο κεφάλι μου μέσα βέβαια, αλλά στο έχω δείξει και στα παράδειγμα. Καλά είναι να πιστεύουμε ότι έγινα πιο, τέλος πάντων, και εσύ και εγώ. Πάμε τώρα να πάρουμε το make-up, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε, αυτή την περίοδο φοράω τη Catrice το HD, το Radiance, που είναι ένα make-up που είναι φανταστικό. Δηλαδή μετά από, πού είναι το καλέ, αυτό που είχα το προηγούμενο του, είχα δοκιμάσει. Πριν ήμουν εδώ στο WCD στο Legend και τώρα δοκιμάζω αυτό και είναι πάρα 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 πολύ ωραίο. Γεια σου τούλα μου, γεια σου κουκλάρα μου. Λοιπόν, πώς το χρησιμοποιούμε, με ρώτησατε πάρα πολλές το make-up, πώς το βάζεις με το πινελάκι δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Το παίρνω, βάζω τις σταγονίτσες που θέλω μέσα στο πινελάκι και έτσι δεν χάνεις και πολύ προϊόν. Κοίτα, το βλέπεις. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με το πρόσωπο, δεν φοβάσαι. Μη σου λερώσει μετά το, πώς το λένε, οι σκιές του ματιού το πρόσωπο. Όχι, γιατί έχω κόλπο να σου δείξω πώς δεν θα λερώνεσαι. Και σας έχω πει, στην ομάδα σας έχω πει, επειδή η απόχρωση εμένα του προσώπου μου είναι λευκό ροζ, πάντα εγώ κοιτάζω τα make-up μου, τα concealer μου και αυτά, να είναι με κίτρινους υποτόνους, εντάξει. Λοιπόν, έβαλα και την κουμούτσα σκολαρική για να μου κάνει τη ζωή ακόμη πιο εύκολη. Το βλέπεις, έτσι. Καλά, δεν βάζω εγώ τα στρασάκια μου και τα μυτσάκια μου. Τα σκουλαρικάκια μου. Λοιπόν, με μία στρώση αυτό το make-up κάνει αυτό. Το βλέπεις. Απλά δίνει μία ομοιομορφία στο πρόσωπο και καλύπτει ατέλειες. Όμως, για σένα που έχεις σπυράκια, ξέρω εγώ, θέλεις να το κάνεις πιο χτιστό και πιο δομημένο το πρόσωπό σου, να μην φαίνεται τίποτα, περνάς απλώς άλλη μία φορά με τον ίδιο τρόπο το make-up σου. Λοιπόν, πάμε. Να δεις και πώς θα γίνει, έτσι, με τη δεύτερη. Κοίτα, κοίτα που με τη δεύτερη αποχρωματίζει εντελώς κάθε δυσχρωμία που θα συναντήσει, κάθε ατέλεια που θα βρει. Εντάξει, δεν θα βρει πολλές. Δεν ξεχνάω να κατεβαίνω στο λιμουδάκο μου ποτέ για να μην έχουμε το φαινόμενο της κάσκας, το λέω εγώ. Μάσκας, κάσκας, κράνους, έχει πολλές ονομασίες. Κατά καιρούς με συναδέλφισες τα έχουμε βαφτίσει διαφορετικά κάθε περίπτωση. Το βλέπεις, είναι δύσκολο. Από το να σου πω, πάρ' το Beauty Blender και κάνε μου τα μποναριστές κινησούλες έτσι, αυτό νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο γιατί σου έρχεται στην κίνηση που κάνουμε με τη κρέμα του προσώπου. Λοιπόν, και τώρα που βλέπω τα αυτάκια μου τα ροζοκόκκινα, θες να σου πω μια συμβουλή? Όταν είναι να πας κάπου ρε παιδί μου και έχεις τα μαλάκια σου να είναι ψηλά, να είναι δεμένα, να είναι αυτά. Κοίτα τώρα εγώ εδώ πως φαίνεται ότι αυτό εδώ δεν είναι το πραγματικό μου χρώμα γιατί με καρφώνει εδώ το αυτάκι. Οπότε τι κάνεις με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο σου, πας εδώ, κοίτα. Γεια σου Ουρανία Παπαβέλη, γεια σου Κλινίκ μου, αγαπημένη μου Κλινίκ. Η Ράνια ήταν στην Κλινίκ και εγώ ήμουν στην Clarence. Και στη Chanel, τι ωραία! Οπότε με αυτό δεν χρειάζονται τα εξουδετερωτικά ή τα βάζεις. Κοίτα, ανάλογα την περίπτωση, αν θα είμαι χάλια, χάλια όμως, θα τα βάλω. Τώρα που δεν είμαι χάλια και το μοναδικό πράγμα που υπήρχε και υπάρχει στο πρόσωπό μου είναι αυτό, εδώ που βλέπεις, όχι δεν θα τα βάλω. Θα σου δείξω μετά τι θα κάνω για να εξουδετερώσω την κοκκινίλα, τη μαυρίλα και τη φλέβα εδώ. Λοιπόν, κάνω και το άλλο αυτάκι. Για να γίνει ίδιο. Ρανιού μου, τι ωραία που περνούσαμε τότε, θυμάσαι. Τι ωραία που ήτανε. Εννοώ εμείς μπροστά, Εγώ, εσύ, η λαπρερή μας. Η Dior μας, Τι ωραία που ήτανε, παιδιά. Καλησπέρα, Φωτεινή μου. Λοιπόν, νομίζω τελείωσα, να μην το κουράσουμε. Το είδες τέλος πάντων τι πρέπει να κάνεις, έτσι. Πάει το πρώτο πινέλο, γιατί είπαμε θέλουμε 5 πινέλα για να βαφτούμε. Τι σας είπα στην ομάδα ότι κάνουμε μόλις τελειώσουμε το κάθε πινελάκι. Έχουμε τα μωρομάντιλα έτοιμα, έτοιμα, χωρίς να πέσουν κάτω. Είδες, τα πιάσα στον αέρα, δεν το βλέπεις εσύ, αλλά εγώ τα πιάσα στον αέρα. Λοιπόν, κοίτα, κοίτα την κίνηση που θα κάνεις κάθε φορά που τελειώνεις με ένα πινελάκι για να σου διευκολύνω τη ζωή. Κοίτα. Τσακ, 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 τσακ. Βλέπεις που δεν έμεινε πολύ προϊόν πάνω. Βλέπεις που αυτό δεν το ρουφάει, σας φουγγάρει. Μπράβο, μωρομάντιλο μου, απαντάτε. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε πολύ καλές μαθήτριες.
Λοιπόν, και επειδή αυτό, κυρία, θα πει σπανδύ, τώρα είναι βραγμένο. Πώς θα βάλω εγώ την πούδρα? Θα έχει stand-by και τη χαρτοπετσέτα σου. Καταλαβες? Και θα πάρει όλη την υγρασία, όλη τη λιπαρότητα και ταυτόχρονα θα μας κάνει και ένα στέγνομα. Κοίτα, τσακ, τσακ, τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το χρώμα του πινέλου, δεν είναι το make-up. Το βλέπεις? Έτοιμο για χρήση. Πάμε παρακάτω. Αφού βάλαμε το make-up στο πρόσωπο, τι θα κάνουμε τώρα? Γιατί εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ όμορφο η μούρη αυτή. Αλλά αυτό εδώ, εδώ κόκκινο, εδώ καφέ, εδώ μαύρο, εδώ μπλε, δεν μ' αρέσει και πολύ. Εσένα σ' αρέσει? Ναι, ούτε με να μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε. Εμείς περνάγαμε τέλεια. Ναι, εμείς τα κορίτσια. Τώρα άστα τα άλλα. Δεν είναι του παρόντος. Μην θίξουμε καταστάσεις. Σας είπα, τι φοράμε? Δύο κονσίλερ. Ένα σκουρό και ένα ανοιχτό χρώμα. Γιατί φοράμε δύο? Φοράμε δύο. Αν έχεις, φίλη μου, δυσχρωμία, αν έχεις κοκκινίλα, αν έχεις μαύρο κύκλο, αν έχεις τα θέματα που βλέπεις εδώ σε αυτή τη μούρη, σε αυτό το μάτι, καταλαβες? Αν δεν τα έχεις, Παναγιά κοντά σου, να είσαι καλά, ποτέ σου να μην τα αποκτήσεις, αλλά δεν ξέρεις ποτέ, χρόνος είναι αυτός, περνάει, δεν ξέρεις τι σημάδια μπορεί να σου αφήσει, οπότε θα έχεις μόνο το ανοιχτό χρώμα. Αλλά άκου που σου λέω, έχει και ένα σκούρο, καλοκαίρι θα έρθει, δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ξυπνήσεις με μαύρο κύκλο, με αυτό, με... δεν ξέρεις, έχει. Κακό δεν είναι, δεν χαλάνε, δεν λύγουν. Δύο κονσιλεράκια. Δεν μπορώ να βάλω καμία σε αυτό το live, γιατί θέλω να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν θέλω ερωτήσεις και τέτοια, γιατί μετά έχουμε το live στις 9. Καταλαβαίνεις, ούτε ανάσα δεν παίρνω. Πάμε τώρα. Θα σας βάλω στην ομαδούλα μας. Στην ομαδούλα μας θα μπαίνετε, γιατί αυτά μετά θα δημοσιεύονται, να ξέρετε. Και άμα πετάγονται μετά παιδιά και τέτοια, δεν θέλω να έχουμε ιστορίες. Το βλέπεις? Λοιπόν, αυτό το κονσίλερ τι έχει? Έχει σφουγγαράκι από πάνω και τα ακούς τον ήχο που κάνει, άκου. Κλακ, το γυρίζεις γύρω-γύρω για να βγαίνει προϊόν. Είναι όντως πάρα πολύ καλό. Μπαίνει και στις ρητιδούλες, στις λεπτές γραμμές που έχουμε στα μάτια. Και αμέσως, παιδιά, έρχεται και δίνει μία κάλυψη απίστευτη και σε μαύρους κύκλους και σε δυσχρωμίες. Ποτέ δεν θα το πω σωστά αυτή τη λέξη, να ξέρεις, μπάμπι μου, Φάνη μου. Εγώ πάντα θέλω να έχω ίδια περιοχή. Και τι έχω παρατηρήσει με αυτό το τα κονσίλερ είναι της Maybelline, τα Instant Anti-Age. Αυτά είναι. Με το σφουγγαράκι από πάνω. Λοιπόν, με το κονσίλερ, έλα να σου μάθω και ένα κόλπο τώρα. Δύο κόλπα. Πολλά κόλπα θα σου μάθω. Τώρα που έχω χρόνο και βλέπω ότι η ώρα είναι μόνο 8 και στις 9 βγαίνουμε στη σελίδα. Λοιπόν, είδες τι έκανα? Βλέπεις που το βάζω? Τι έκανα? Κοίτα να δεις τι έχουν φτιάξει. Μιτσέ, μίτσο. Έτσι, οι άντρες, βέβαια. Τι θα καταλάβεις? Τον αγώνα το δικό μας? Λοιπόν. Παίρνω το beauty blender μου, που σας έχω πει ότι concealer βάζω με αυτό. Το βλέπεις? Και δεν κάνω τίποτα άλλο από το να το πατικό, να το πατικώσω, να το πατήσω, πώς να το πω, δεν ξέρω. Κατάλαβες πάντως, τα μποναριστά να μπει, να προφηθεί, τσακ τσακ τσακ, πατ πατ πατ, όπως λέω εγώ, πατ πατ πατ, πατ πατ πατ, πατ πατ πατ. Και στη σπιρούγκα εδώ, που είναι πάρα πολλές μέρες και πολύ τα νεύρα μου έχει σπάσει και δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να συνεργαστεί. Λοιπόν. Βλέπεις μαυρίλα, βλέπεις μαύρο κύκλο, βλέπεις κοκκινίλα? Νο, γιατί τι τα έκανα? Adios amigos, τα έστειλα από εκεί που ήρθανε. Προσωρινά όμως, έτσι. Πάω στο ανοιχτό χρώμα. Αυτό δεν με νοιάζει να το βάλω παντού, γιατί από πάνω ειδικά θα βάλουμε σκιούλες, έτσι. Θα γίνει λίγο χαμούλης. Οπότε τι θέλω τώρα? Να έρθω να φωτίσω την περιοχή που... Ναι, την είδα σήμερα τη σπιρούγκα. Μήπως θέλεις στο φούρνο να κάνω full face μακιγιάζ πρωί-πρωί? Και καλά και καλά που βάφομαι. Και είναι την ώρα, τη μαύρη. Την έρμη που με σηκώνει ο φούρναρης. Τέλος πάντων, με βλέπεις τι όμορφη που είμαι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνεις, φίλη μου. Όμως, για να γίνεις όμορφη, πάλι ξαναπάς εδώ. Γιατί πάω εκεί? Γιατί εκεί πέρα κάνεις κοκκινίλες. Γιατί εκεί πέρα θα κάνεις... μπορεί να υδρώσει. Σταμάτα να γελάς, θα σε μπλοκάρω. Πρόσεξε καλά. Πάω πάλι με το αυτό μου, με το σφουγγάρι μου. Πατ. Να με βάφει ο Στέφανος. Άμα με βάψει ο Στέφανος. Ναι, μπορεί να τον αφήσω να με βάψει, παιδιά, τις απόκριες. Γιατί δεν θα τον εμπιστευόμουν να με βάψει άλλη φορά. Γιατί ήχους και τέτοια καλός είναι, μια χαρά. Μια χαρά λεβέντης. Μαστρόρι. Λοιπόν. Βλέπεις, βάζω και το ανοιχτό χρώμα.
Γιατί όμως τώρα, φιλενάδα, πες που έβαλες το ανοιχτό χρώμα, κατεβαίνεις μέχρι κάτω και εδώ πέρα δεν μου έβαλες. Γιατί τώρα, κοίταξε, θέλω να κρύψω τις ρητίδες. Όχι ότι έχω, αλλά λέμε. Κοίτα, κοίταξε με. Έτσι ήμουν εγώ πριν. Έτσι ήμουν εγώ όταν μπήκε στο live, δεν νομίζω. Θα ήταν ένα ψέμα. Λοιπόν, το βλέπεις έτσι. Τώρα πάρα πολύ γρήγορα πάω στη πούδρα μου, τη σκονίσια. Παίρνω το πινέλο το ίδιο που είχα βάλει το make-up. Και θα βάλω. Τώρα μην τρομάξεις. Τώρα θα γίνουμε μπουγάτσα. Οκ, κοίτα. Μπουγατσούλα, ωραία. Ζαχαρίτσα. Το βλέπεις. Τώρα είμαστε μπουγατσούλες, όμορφες, γλυκές, φανταστικές μπουγατσούλες. Γιατί το κάνω αυτό? Ποια ξέρει να μου πει γιατί το κάνω αυτό? Γιατί έβαλα έτσι την πούδρα, καλέ, θα μου πείτε? Γιατί απλώς δεν την απλώνω όπως την απλώνω τώρα στην κουτέλα? Γιατί έβαλα τόσο πολύ κάτω από τα μάτια? Ποια θα μου γράψει? Ποια ξέρει? Ποια είναι καλή μαθήτρια? Λοιπόν, βάζω εγώ, συνεχίζω, βάζω, πατ. Έβαλα εγώ πούδρα τώρα εκεί που ήθελα, για τη σκιά. Μπράβο ρε κορίτσι. Τι σημαίνει για τη σκιά? Σημαίνει για να κλειδώσεις. Αχ, θα μου φύγει, θα μου κυλήσει δάκρυ, στα αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, και για να κλειδώσω, βλέπεις εδώ που έχουμε λεπτές γραμμές, και για να κλειδώσω λοιπόν, όπως πολύ καλά είπε η συμπεθέρα μου, μπράβο συμπεθέρα, αλλά και για ό,τι σκιά πέσει, να μην μου χαλάσει εννοείται τη βάση. Όχι ότι έκανα 3 ώρες να τη φτιάξω, αλλά γιατί ρε φίλε να μου τη χαλάσει? Τι τσάμπα είναι? Δεν είναι τσάμπα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πού θα πάω τώρα? Φρύδια. Σε ποια φρύδια θα πάω? Σε αυτά που δεν έχω, αλλά σε αυτά που σε λίγο θα αποκτήσω. Πάμε. Ανεβαίνουμε όροφο στα σεκτάρια και πάμε στα φρύδια. Φρύδια είπαμε έχουμε. Για να την αφαιρέσει, σου πει σκιά. Ρε, είσαστε τσακάλια, ρε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είπαμε. Φρύδια έχουμε τις Essence, το Super Last, το 24ωρο, το Waterproof και τη... όχι αυτή, αυτή είναι της Maybelline. Και τις Essence, τη Mascarola για μετά. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Είναι μηχανικό, το βλέπεις που είναι μηχανικό, κλακ, 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 κλακ. Βγάζεις λίγη ποσότητα γιατί αν θα βγάλεις πολύ θα σου σπάσει και δεν θέλεις να σου σπάσει. Όχι ότι είναι πανάκριβο, 2,5 ευρώ έχει, 2,80, αλλά γιατί να σου σπάσει ρε φιλαράκι, κρίμα δεν είναι? Λοιπόν. Γιατί θέλω να βάφουμε στο κινητό και όχι στον καθρέφτη? Εσύ μας έκανες εξπέρ, ε? Και που είσαι ακόμα, και που είσαι ακόμα, δεν έχεις δει τίποτα. Βλέπεις, δεν πάω και κάνω πω τώρα τη γραμμή, θα τραβήξω να κάνω μία, όχι. Κάνεις μικρές απαλές κινησούλες, γιατί θέλεις να το γεμίσεις χωρίς να φαίνεται ότι έκανες, πώς να το πω ρε παιδί μου, ότι έβαλες δύναμη. Βλέπεις, και σιγά σιγά, μόλις θα πας όπως πάει το φρυδάκι σου και ξεκινήσεις από την πάνω μεριά, μετά από κάτω θα γεμίσεις τόσο όσο χρειάζεται. Να σου πω όμως και κάτι άλλο, είναι και ανάλογα τι μακιγιάζ θέλεις να κάνεις. Γιατί άμα θέλεις να πας να κάνεις τώρα εσύ ένα έντονο χείλι, δεν θέλεις πολύ έντονο μάτι, αλλά θα κάνεις έντονο φρύδι για να πατήσεις μετά ένα eyeliner και μια μασκαρούλα και να γίνει μπόμπα. Εντάξει. Όταν τελειώσει, ξαναδείξει το λίγο να το κάνω screenshot. Ποιο? Ποιο? Το πατ. Ή τα προϊόντα. Μα, ποια να κάνω, ποια να δείξω? Αυτά για τα φρυδιά. Για γράψε μου. Το βλέπεις? Όχι, κοίτα αυτό. Κοίτα αυτό. Κοίτα αυτό. Και κοίτα και αυτό. Ποιο είναι πιο ωραίο? Ναι, και εγώ δυσκολεύομαι να απαντήσω πραγματικά. Το βλέπεις έτσι? Κοίτα, κοίτα τη τεχνική του σηκώματος. Κοίτα πώς την πετυχαίνω. Τα προϊόντα. Τα προϊόντα είναι πάνθινα. Είναι αδιάβροχα. Δεν φεύγουν ποτέ. Είναι της Essence. Το Make Me Brow. Τη μασκαρούλα. Και το μολυβάκι που είναι σαν πομάδα. Essence Super Last 24ωρο. Να το. Δεν θα πάρετε τα ξανθά αν δεν είσαστε ξανθές. Εννοείται. Θα δείτε την απόχρωσή σας. Εντάξει. Μασκαρούλα. Περνάς μετά από πάνω. Ακολουθώντας το σχήμα που έχει δώσει, το βλέπεις? Κοίτα, Ανίτα, το βλέπεις? Είναι τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάμε. Τσακ.
Πάμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Μια χάρη, please. Γιατί το έχω δει κατά εξακολούθηση και κατά επανάληψη. Το φρύδι σου, κοίτα που πρέπει να τελειώσει. Άμα δεν ξέρεις που πρέπει να τελειώσει το φρύδι σου, τι κάνεις? Απλά παίρνεις ένα πένελο ή ένα μολύβι και το μετράς. Βλέπεις που πρέπει να τελειώσει. Μη μου τραβάτε τη γραμμή μέχρι εδώ του φρυδιού. Δεν είναι φυσιολογικό, γιατρέ μου. Εντάξει, οπότε guide για να σου δείξει που ξεκινάει είναι εδώ. Και guide για να σου δείξει που τελειώνει, συγγνώμη. Και guide για να σου δείξει, κοίτα, τσακ, που ξεκινάει είναι εδώ. Το βλέπεις? Κοίταξε εδώ. Είμαι εντάξει, γιατρέ μου, δεν έχω ξεφύγει. Το βλέπετε? Κοίταξε. Ανού μου, το λαδάκι για τα μαλλιά, από πού τα παίρνουμε? Ποιο λαδάκι απ' όλα? Ποιο λαδάκι λες? Το coconut? Το μπραλίζ? Για το ίσιωμα? Ποιο λαδάκι? Ράνια μου, γράψε μου ποιο λαδάκι. Γιατί έχουμε δείξει από χτες, όχι λαδάκια. Έχουμε δείξει. Άστα να πάνε. Γι' αυτό είμαστε πρώτες, έτσι. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν. Πάω και από εδώ. Πάω και από εδώ. Το είδες? Με βλέπεις? Τι φρυδάρα έκανα, ε? Κρίμα που μετά θα το ξεβάψω, δεν είναι κρίμα. Πάω μετά με τη μασκαρούλα μου και τι κάνω? Το πατώ, το πατώ, το πατώ. Για το ίσιωμα. Το μπραλίζ. Το μπραλίζ μου. Λοιπόν, είδες, ισιωματάκι, φιλενάδα. Και δεν πήγα κομμωτήριο, το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, να το. Ατό είναι. Είναι ατό. Αγαπάμε. Αγαπάμε. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ζήσω εδώ στην Κέρκυρα χωρίς αυτό. Από τον καιρό που το ανακάλυψα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αυτό είναι το μπραλίζ. Κοίταξε το. Αυτό. Μπραλίζ. 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 Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Νάνσια. Γεια σου, Νάνσια. Λοιπόν, κάτι είδα όμως εγώ εδώ στο μεταξύ. Μιλήστε εσείς. Να το έτοιμο. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε? Να ξέρετε ότι πρέπει να φάω πριν το live στη σελίδα του Facebook. Μόνο αυτό σας λέω. Προσέξτε τι θα ζητήσετε. Εγώ σκέφτομαι κάτι. Το μπραλίζ είναι και για θερμοπροστασία. Το μπραλίζ είναι κερατίνη το μπραλίζ. Το μπραλίζ είναι live-in, είναι για συντήρηση. Είναι για συντήρηση στο σπίτι αν έχεις κάνει, βραζιλιάνικη θεραπεία. Είναι ενυδάτωση, είναι τροφή. Επανορθώνει, λέει, τα μόρια της κερατίνης της τρίχας, προσφέροντας δύναμη και λάμψη. Και έχει και αντιλιακή προστασία. Εφαρμόζεται σε νοπά μαλλιά και μετά χτενίσεις με μια χτένα. Για θερμοπροστασία, εγώ σας είπα ότι βάζω της L'Oréal, παιδιά, το λαδάκι. Και βάζω και το λάδι καρύδας. Οπότε δεν θα το βάζα για θερμοπροστασία, χωρίς να έχω βάλει τα άλλα πρώτα. Δεν το έχω βάλει δηλαδή ποτέ σκέτο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το μακιγιαζάκι. Τι eyeliner? Να βαφτώ μόνο eyeliner? Δεν θα βάλω εγώ σκιές? Τι λες τώρα, μιλάμε για σκιές. Θέλετε να σας κάνω αυτό με το ψιτ ψιτ ή το έχετε βαρεθεί να το βλέπετε? Να σας κάνω κάτι άλλο, Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Είπαμε τα πινέλα που βάφουμε, εντωμεταξύ, έχω βάλει τα πινέλα που βάφουμε εδώ στον πάγκο και όλο κάνω έτσι να αρπάξω τα άλλα. Αλλά όχι, κουκλίτσα μου, τους είπες θα βαφόμαστε με πέντε πινέλα. Με πέντε πινέλα θα βαφτώ κι εγώ. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με απαλές καταστάσεις. Ξεκινάμε δηλαδή. Κάτσε να σου δείχνω. Από αυτήν εδώ την παλέτα ξεκινάω με αυτό το χρωματάκι. Δεν θα πάω κατευθείαν στα βαριά. Θα πάω σε αυτό. Βλέπεις, δεν βρέχω. Θέλω μάτ αποτέλεσμα. Λοιπόν, και πάω απλώς. Χωρίς κόπο, χωρίς βάσανα, χωρίς σκέψη, χωρίς κλάμα, χωρίς. Μην λερωθώ. Α, μην μου πάει από κάτω, μην μου πάει από πάνω, μην μου πάει στο πλάι. Δεν με ενδιαφέρει που θα πάει. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Θα καθαριστεί και θα γίνει όπως πρέπει. Πράσινο. Αχ, τι πράσινο λαδί. Ναι, θέλω να σας κάνω και ένα λαδί, παιδιά, να σας μάθω και ένα κόλπο. Πώς θα κάνει τα μάτια σας ανοιχτόχρωμα και να φαίνονται πιο πράσινα και να βγάζετε κάτι selfie. Άσε, Νάνσια, δεν σου λέω τίποτα. Αλλά τώρα την έβαλα τη σκιούλα εδώ, τη burgundy, καφέ. Οπότε θα συνεχίσουμε με αυτό. Αλλά κράτα το πράσινο και το λαδί να μου το ξαναπείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα το λαδί, να ξέρεις. Λοιπόν, όπως είμαι και την έχω βάλει, βλέπεις, όπως να είναι. Δεν θα κάτσω να σκάσω, πρόσεξε. Θα πάω και από κάτω. Βλέπεις, Νάτσια, με ποιο πινέλο πάω από κάτω, με αυτό που πήγα και από πάνω. Δεν πήρα το λεπτό που μου έδειξες στο live, ότι χρησιμοποιείς εσύ.
Πάω όπως πάει το ματάκι, τραβάω και μη γραμμή, το βλέπεις, για να το έχω οδηγό. Το βλέπεις. Το βλέπεις τι έκανα. Τσακ, εδώ είναι το κόκαλο. Εδώ σταματάμε, κορίτσια μου. Δεν φτάνουμε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω και από την άλλη. Πάω εδώ. Κοίτα πόσο χαλαρά. Κοίτα πόσο ωραία. Κοίτα πόσο χωρίς violence και χωρίς άγχος. Πάω και από την άλλη. Παίρνω τη σκιούλα, την ίδια. Μία σκιά έχω βάλει ως τώρα. Το βλέπετε όλες, έτσι. Λοιπόν, και με τη μυτουλίτσα. Με τη σωστή μυτουλίτσα μου, γιατί με τώρα στην άλλη μεριά. Τσακ, 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 πάω να τραβήξω. Ανωδική πορεία, πάντα, για να μου δείξει και τα τελειώματα που θα πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ένα μακιγιάς μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα, ανάλογα τι αποχρώσεις θα βάλεις. Άμα θέλεις για βράδυ το κάνεις πιο σκούρο, άμα θέλεις για όλη μέρα το κάνεις πιο ανοιχτό. Ένα μακιγιάς που μπορεί να μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, που θα σας μάθω και πώς θα κάνετε ρετούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, λογικά κάνει και ο γιος μου live τώρα με τους φίλους του, παίζοντας PlayStation, γιατί είναι η ώρα που τον αφήνω. Λοιπόν, το βλέπεις, τι κάνω πάλι. Σκουπίζω, καθαρίζω το πινελάκι, φιλενάδα, δεν τα αφήνω έτσι. Λοιπόν, το έβαλα. Δύσκολο ήτανε, όχι. Πώς το έβαλα, κλάιν, δεν με νοιάζει, πάμε. Πάμε τώρα να κάνουμε transition με μια σκιά. Αφού έβαλα αυτή, θα πάω σε κάτι πιο γλυκουλικό και να έχει και λίγο... Να έχει και λίγο κοκκινάκι μέσα, για να γλυκάνουμε λίγο την περιοχή. Το βλέπεις. Πάμε. Πάμε. Αυτό το βήμα μην το παραλείπετε, γιατί φαίνεστε λίγο άγριες. Καταλαβες. Το βλέπεις. Καθαρίζουμε τα πινέλα σως. Ελπίζω να τα καθάρισες, κούκλα μου, ε. Σαββατοκύριακο έρχεται, ε. Να ξέρεις ότι θα σε ρωτήσω. Και θα σου ζητήσω φωτογραφίες, αν όχι να βγεις live να δούμε τον SSR σου, σε τι κατάσταση είναι. Και δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση, Νάση, για να ξέρεις. Οπότε, άμα θέλεις να πας να τα καθαρίσεις, είσαι ελεύθερη. Βλέποντάς με ή ακούγοντάς με τουλάχιστον. Το βλέπεις τι ωραία που πήγε, το βλέπεις. Το βλέπεις πόσο γλυκαίνει, ε. Σχεδόν λάθος το χρησιμοποιούσες αυτό το πινέλο. Τι νοείς. Τι νοείς, συμπεθερά μου. Κοίτα το τι γλυκουλικό. Θέλεις άλλο λίγο, εγώ θέλω άλλο λίγο, γιατί μετά θα πάει από πάνω η σκιά που θα σου κάνει μπότοξ. Εδώ τώρα δίνεις βάση, εδώ. Τι σου έχω για το τέλος εδώ στο μάτι. Τι σου έχω για το τέλος, να ξέρεις, μόνο. Λοιπόν, καθαρίζουμε πινέλο. Δεν το ξεχνάμε. Δεν ξέρεις άμα θα το ξαναχρειαστούμε, το βλέπεις. Eyeliner. Αλλά, επειδή σας, μάλλον... Με φοβήθηκε το μάτι σας, καλά το λέω, στο πρωινό το μακιγιάς. Θα πάω σαν ερασιτέχνης κι εγώ, ποτέ, να σας δείξω ένα κόλπο για το πώς θα μάθετε να το κάνετε καλύτερα. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε να φέρω το μολύβι, φιλενάδα μου, να σου δείξω πώς θα το κάνεις. Μολύβι, μολυβάκι μαύρο, από τα 25.000 μολύβια που είναι εδώ, πού είναι το μολυβάκι μου το μαύρο, πιστεύεις θα το βρω πριν τελειώσει το live? Το βρήκα. Λοιπόν, παίρνω. Έκανα τη γραμμή κάτω, αλλά το ίδιο και στο πάνω βλέφαρο. Απλά γραμμή. Νο. Λοιπόν, δώσε τώρα βάση. Είπαμε. Για να σε βοηθήσει και να μην το κάνεις λάθος, κοίταξε πώς θα πας. Θα πας. Τσακ. Τι έκανε τώρα, ρε. Πώς το κάνεις αυτό. Λοιπόν. Τελειώνοντας το κάτω βλέφαρο, θα ακολουθήσεις λοιπόν τη γραμμή και θα πας προς τα πάνω. Γιατί θα πας προς τα πάνω, γιατί θέλουμε ανωδική πορεία, ανωδική τάση. Θέλουμε το μάτι, το τσακίρικο να είναι χαρούμενο, δεν το θέλουμε να είναι. Εντάξει, λοιπόν, οπότε παίρνεις το μολυβάκι σου. Συνεχίζεις, βλέπεις, δεν με νοιάζει, δεν τραβάω γραμμή. Εννοώ τραβάω γραμμή, δεν τραβάω ίση γραμμή. Το βλέπεις, έτσι. Το βλέπεις. Γεια σου, χαραραμπίτσι! Λοιπόν, το έβαλα. Το μολύβι. Εντάξει, πάω και από εδώ. Τσακ, τσακ, πού τελειώνει, πού τελειώνει. Το βλέπεις που τελειώνει. Τσακ, τσακ, κοίτα. Το έκανα. Εξάσκηση θέλει, κορίτσια, δεν θέλει κάτι άλλο. Έχετε λυσάξει με το eyeliner. Έχετε λυσιάξει, όμως, να το πω και κερκυραϊκά, με το eyeliner. Που στην τελική δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, παίρνεις πάλι το μολύβι. Και απλά βάζεις και γεμίζεις.
Πας εδώ στην άκρη. Μη σε νοιάζει άμα λερωθείς. Μη σε νοιάζει άμα πέσει παραπάνω. Γιατί θα το φτιάξουμε όλο μετά. Λοιπόν, το βλέπεις. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Θέλετε να σας κάνω τώρα και λίγο έτσι αυτό το που βλέπετε στην τηλεόραση που το έχουν αυτές και λες ρε γαμώτο. Αλλά θα κλέψω λίγο, ε. Θα πάρω τις μπατονέτες. Ατές τις μπατονέτες. Τις μπατονέτες που χωρίς αυτές δεν θα μπορείς να ζήσεις. Να ξέρεις, άπαξ και τις πάρεις μία φορά. Λοιπόν, πρόσεξε. Παίρνω την μπατονέτα και την βουτώ. Την βουτώ, έβαλα αυτήν στο κινητό, θα βάλω αυτήν που είναι την πιο σκούρα. Μπράβο, την μπατονέτα που αγαπάμε και θα αγαπήσετε κι εσείς άμα θα τη βάλετε στη ζωή σας. Βέβαια η συμπεθέρα μου είπε ότι δεν υπάρχουν στα τζάμπο της Κέρκυρας, πάντως να ξέρετε δεν τις πήρα εγώ. Εγώ έχω πάντα στόκ στα πράγματα που χρησιμοποιώ. Να μην με ξανακατηγορήσετε. Δεν μπορώ να πω το ίδιο όμως και για τα λάδια καρύδας που ανακαλύψαμε να ξέρετε. Λοιπόν. Κοιτάξτε τι έκανα. Τι έκανα τώρα εδώ. Τι είναι αυτό που έκανα. Ποιος θα μας πει τι έκανα τώρα. Συγγνώμη, έκανα αγωνία. Σε κοντ. Ναι, έκανα αγωνία. Το είδες. Είδες τι είναι αυτή η μπατονέτα στη ζωή σου. Τι θα γίνει με αυτή την μπατονέτα στη ζωή σου. Και όπως έχεις κάνει τη γραμμή, δεν υπάρχει περίπτωση μετά τη γωνία να την κάνεις λάθος. Το βλέπεις. Τσακ. Το βλέπεις. Θα μου πεις, κουκλά μου, η μία είναι στο βορρά, η άλλη είναι στο νότο. Δεν με νοιάζει και μη δίνεις βάση σε αυτό. Γιατί οι γωνίες, πρόσεξε, παλιά τα χρόνια τα δικά μας, που δεν είχαμε ακόμα παιδιά, έπρεπε να είναι η γωνία έντονη, μητερή, άγρια, να είσαι όσο πιο άγρια, τόσο πιο μητερή. Όχι. Τώρα, απλά βάζεις τις σκιές σου, κοίτα, τις βάζεις όπως να είναι όμως κυριολεκτικά. Και επειδή εγώ είμαι και παρθένος και ψυχαναγκαστική και λίγο τρελή, θέλω να ενώσω και με το κάτω μέρος να παντρευτεί. Κοίτα, μ' αρέσει να παντρεύεται. Για να μην φαίνεται μετά άρες μάρες κουκουνάρες. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τη μαγική αυτή μπατονέτα και πάμε να κάνουμε, κοίτα, τη σκιά στο κινητό και τη σκιά στη γωνία, στο πινέλο που κάνουμε το blending. Και κοίταξε. Κοιτάζεις. Κοίτα. Γι' αυτό σου λέω, δεν με νοιάζει που δεν είναι ίδια και μητερή. Χα, 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 χα. Γιατί δεν θα μείνει έτσι για πολύ. Ταραραρα. Ωραία, δεν τα λέω. Κοίτα. Τίποτε δεν θα καταφέρεις, μωρέ. Είσαστε καλά. Είσαστε καλά. Παιχνίδι είναι. Παιχνίδι είναι. Κοίτα. Κοίτα πώς έγινε, κοίτα πώς ήταν, κοίτα πώς έγινε, κοίτα πώς ήταν. Το βλέπεις. Και πάμε μετά να βάλουμε eyeliner. Ο οδηγός υπάρχει, δεν τον έσβησα, καταλαβες. Λοιπόν, ξανά βουτάω στην ανοιχτή, στη κινητή, στη σκούρα, στην αυτή. Πάω μετά, λα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 , τα κάνω λίγο σαλάτα, σε κουνάω, συγγνώμη, με το πόδι μου, δεν το θέλω. Το βλέπεις, η κοιλιά μου γουργουρίζει, δεν θα προλάβω να φάω. Αλλά άμα δεν προλάβω να φάω, θα έχω πάρα πολλά νεύρα, να ξέρεις. Γιατί δεν φτάνει που δεν τρώω αυτό που θέλω και την ποσότητα που θέλω μετά το χειρουργείο. Όχι να μην φάω και καθόλου. Καταλαβαίνεις. Το βλέπεις. Πες μου, είναι δύσκολο. Στα αλήθεια όμως πες μου, ήταν δύσκολο. Κοίτα. Το βλέπεις που απλώθηκε. Δεν σ' αρέσει εδώ ούτε εμένα. Θα το φτιάξω. Κοίτα. Το βλέπεις καλέ. Αυτό ήταν. Δεν σ' αρέσουν αυτά εδώ. Μη σε νοιάζει καθόλου φίλοι μου μετά. Λοιπόν. Eyelineraki τώρα. Πάμε. Όπως και πριν. Καλά, πείτε κάτι. Δεν μπορώ την ησυχία. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Καταλαβαίνεις. Κοίτα. Έβαλα eyeliner. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το βλέπεις. Όταν το έχεις κάνει με το μολύβι, κάνεις απλά μια ξεπατικοσούρα. Το δες, baby. Το δες που δεν είναι τίποτα. Και μετά φτιάχνεις τη μητούλα όπως τη θέλεις εσύ. Όπως τη γουστάρεις εσύ. Το βλέπεις. Λοιπόν. Και τραβάω μέχρι μπροστά. Πόσο εύκολο ήταν τώρα. Δεν ήταν πολύ εύκολο έτσι όπως σας το έδειξε. Πείτε την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
Βάλτε το χέρι στο Ευαγγέλιο. Πες μου κάτι. Τι ούτε καν. Τι, ούτε καν. Ας φάω καλύτερα. Πάω να φας, Κάτια. Πάω να φας τώρα που σου δείχνω το eyeliner, είσαι σίγουρη? Πήγαινε κούκλα μου να φας, αλλά μη σε πετυχώ. Μη σε πετύχω στην πόλη της Κέρκυρας χωρίς να έχεις βάλει το eyeliner ισιό. Κανόνισε την πορεία σου, ε. Λοιπόν, πάμε και από την άλλη. Τώρα δεν ξέρω αν θα βλέπεις. Αλλά το θέμα είναι εγώ πώς τα βλέπω. Πώς τα έκανα έτσι καλά, γιατί έχω μπερδευτεί τόσο πολύ εδώ, τώρα την κατάσταση αυτή που βρίσκομαι. Λοιπόν. Ξέπατη κοσούρα το μολύβι που έχουμε ήδη βάλει. Για να μην κάνουμε λάθος. Το βλέπεις. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος και να θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος γιατί έχεις κάνει ξέπατη κοσούρα με το μολύβι. Το βλέπεις που είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε. Και πάω μετά. Πάω μετά μπροστά. Τα βλέπεις. Πώς θα τα καταφέρω τόσα βράδια που τα κάνεις εσύ? Τι εννοείς? Έλεν Μεταλινού, δεν κατάλαβα την ερώτησή σου. Κάντε την λίγο πιο λιανός. Τσακ. Ναι, κοίτα, έχω eyeliner. Ναι, έχω eyeliner. Έχω. Έβαλα. Έβαλα live on air, πρώτη φορά στη ζωή μου μαζί σας eyeliner. Όχι πρώτη φορά στη ζωή μου, πρώτη φορά μαζί σας, ε. Τρώω και σε βλέπω. Δεν το έχω με τις σκιές, δυστυχώς. Θα το δω 10 φορές το βίντεο και ίσως μία γραμμή. Έλα, σταμάτα. Εγώ σου λέω που θα το δεις μία-δύο και μετά θα μου στείλεις φωτογραφία ή θα τη βάλεις στην ομάδα τη φωτογραφία και θα είσαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό σου. Εδώ φτιάξατε BB cream, Μαρή. Και δεν θα φτιάξεις τώρα μία γραμμή. Εδώ σας έκανα master chef, να πούμε. Λοιπόν, δεν έχω πετάξει. Δεν έχω πετάξει, φίλε μου, την πατονέτα από πριν. Γιατί δεν την έχω πετάξει? Γιατί τι θα κάνουμε τώρα, το κολπάκι, το άλλο, το μαγικό. Τώρα, όποια φοβάται, όποια συχαίνεται, παρακαλώ πολύ να απομακρυνθεί από τις οθόνες του υπολογιστή της ή του κινητού της. Ευχαριστώ. Επόμενος σταθμός είναι λίγο για να τριχιάσετε. Πάμε. Πάμε με το μολυβάκι που κάναμε την ξεπατικοσούρα. Μέσα στο ματάκι. Κλα, 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 κλα. Κλα, 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 κλακ, το δες. Δεν μικραίνει το μάτι πια, άμα το βάλεις σωστά και έχεις βάλει και τη σκιούλα, το κάνει πιο νιάο, το κάνει πιο γατίσιο, το κάνει πιο... Κάτσε, γιατί δεν το έχω, εγώ πιο πολύ θα γαυγίσω παρά θα νιαουρίσω. Το βλέπεις, έτσι. Μέχρι σε λοτέι... Πλάκα κάνεις. Μέχρι σε λοτέι πλέι έχω βάλει για αυτό το άτιμο το eyeliner. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε? Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά. Παιδιά, look, follow your heart with Katy Sark. Κοίταξε το. Πρέπει η μύτη του να τελειώνει και να ενώνεται εδώ. Έχεις guidance στο μάτι σου το ίδιο. Μη μου λέτε ζηλωτέ. Μη με τρελαίνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έβαλα στο κάτω, αλλά τι είπαμε ότι κάνουμε για να έρθει και να φαίνεται έτσι της τηλεόρασης και της δημοσιογράφου αυτής της ηθοποιός που λες που είναι κούκλα. Κοίτα, 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 κοίτα. Έρχεσαι και βάζεις και εδώ, κλα, κλα. Αχ, τι έκανε τώρα αυτή. Καλά, πώς δεν στραβώθηκε. Όχι, δεν στραβώνησε. Ούτε είναι επικίνδυνο. Εντάξει, όταν το έχεις κάνει πρακτική. Δεν ξέρω εσύ, άμα σου πάει το χέρι έτσι, δεν στο προτείνω. Εντάξει. Θέλει σταθερότητα και δεν θέλει άγχος. Άμα είσαι. Παναγία μου! Don't do it. Just don't do it, please. Okay. So, after that. Συγγνώμη, το ξαναγυρίζω πάλι στο ελληνικό. Μετά από αυτό, τι είπαμε ότι κάνουμε. Πάμε και παίρνουμε μία μαύρη σκιά. Μία μαύρη σκιά, ό,τι να είναι μαύρη σκιά, εντάξει. Λοιπόν, και βουτάμε. Αυτή την πατονέτα θα την κάνεις σε πλήρη αχρηστία μέχρι να την πετάξεις. Δεν θα την πετάξεις αν δεν την... Πώς να το πω, αν δεν κάνει απόσβηση των χρημάτων που έχεις δώσει για αυτή την πατονέτα, φίλη μου. Λοιπόν, πάμε. Βουτάμε σε μαύρο. Τσακ, τσακ, πάμε. Κοίτα. Πατ. Βουτάμε σε μαύρο. Πατ. Και δεν θα φύγει αυτό ποτέ. Θα ξεβάφαμε πάλι 3,5 ώρες. Αλλά who cares. Πάμε πάλι. Πρέπει να σας το δείξω να το κάνετε κι εσείς. Ειδικά με τη φωτογραφία, ρε κούκλες, με τα πινέλα που έβγαλα, με το pullover το αυτό. Με το μακιγιάζ, σιγά το μακιγιάζ. Σε 10 λεπτά το έκανα. Λοιπόν, όταν δεν μιλάω, είμαι πάρα πολύ γρήγορη. Όταν μιλάω όμως, φίλοι, κάνει λίγο μονή. Πατ. Το δες. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις? Θες να σου μάθω και κάτι που κάνει η Σύση Χριστίδου? Κοίτα. Πας στο eyeliner. Κοίτα.
πας το eyeliner εδώ που δεν θα το δουν πολύ. Μάλλον θα το δουν πολύ και λίγοι θα το καταλάβουν. Ε. Πας εδώ που γίνεται η ένωση. Αυτό είναι βέβαια για πιο όταν θα προχωρήσεις λίγο στάδιο, έτσι. Όταν θα μάθεις να βάζεις eyeliner. Και θα βάλεις και λίγο από αυτό. Γιατί αυτό τι θα σου δημιουργήσει την ώρα που θα ανοιγοκλίνεις το μάτι, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο βάθος στο βλέμμα. Το έχεις, το πιασές. Λοιπόν. Πάω πάλι με αυτό όμως, επειδή θα το μου πει λίγο παραπάνω. Γιατί όπως βλέπεις, βάφαμε με την κάμερα του κινητού. Το έχω πέρασει σε άλλο επίπεδο. Το είδες. Το είδες το ματάκι. Σ' αρέσει το ματάκι. Σ' αρέσει η γωνίτσα. Που δεν είναι γωνίτσα, αλλά είναι σαν μετάβαση. Ε, να το πούμε όπως το λένε τώρα στην καθομιλουμένη. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε το μπότοξ μας. Θα μου πεις τι θα κάνουμε, μωρή, μπότοξ. Μπότοξ θα κάνουμε, μπότοξ. Μπότοξ. Θέλεις να δεις πώς. Σας έχω πει στην ομάδα. Η ντροπή. Η ντροπή, όσοι είναι influencer και make-up artist τώρα μην κοιτάνε. Πρόσεξε. Πρόσεξε. 1, 2, 3. Το βλέπεις, έτσι. Πρόσεξε. 1, άσπρο, κίτρινο, rose. Πρόσεξε. Κοίτα τώρα τι θα κάνω. Μάλλον θα πάω από εδώ. Κοίτα τι κάνω. Θέλω να το κάνω για να δεις γιατί το κάνω και να δεις γιατί σου λέω μπότοξ. Γιατί η φιλενάδα είναι λες και έχεις πάει και έχεις πατήσει λίγο. Ένα baby botox, ένα κανονικό botox, δεν ξέρω. Κοίτα. Κοίτα αυτό το μάτι και κοίτα και αυτό το μάτι. Το βλέπεις πως το άνοιξε και πως το τράβηξε ακόμα πιο πολύ. Το βλέπεις. Βλέπεις τι έκανε αυτό τώρα μόλις. Μαγικά. Πάμε πάλι. Άσπρο, κίτρινο, rose. Πάμε πάλι από εδώ. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Δεν είναι πολύ όμορφο. Γι' αυτό σου λέω που δεν σε νοιάζει. Άμα θα πέσει από εδώ παραπάνω, γιατί μετά πάλι θα πάρεις το φλάφι, το πινέλο. Το φλάφι, το πινέλο δεν θα σταματήσει να το χρησιμοποιείς, να ξέρεις μέχρι να τελειώσει το μακιγιά σου. Κορίτσια μου, δεν είναι απλά φωτεινό. Είναι απλά ότι κοίτα, ειδικά εμείς που είμαστε και σε μια ηλικία, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είμαστε 18-20 χρονών πια. Είμαστε μεγαλοκοπέλες. Το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Επίσης, κοίταξε τώρα εδώ να δεις αυτή η εσωτερική γωνιά. Θα μου πεις, πού θα πας. Δεν θα πάω κάπου. Αλλά πρόσεξε. Εσύ θα πας κάποια στιγμή. Οπότε, μάθε να χρησιμοποιείς το highlighter, σε παρακαλώ, λίγο σωστά. Όσον αφορά το μάτι, εντάξει. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής. Θα πάρεις το highlighter, θα το ανοίξεις σε πρώτη φάση, γιατί κλειστό δεν δουλεύει, ξέρεις. Πρόσεξε. Θα βουτήξεις πάλι το λεπτό σου και πρόσεξε. Θα πας εντό. Θα πάω να δώσεις εντό μία λάμψη, καταπληκτική λάμψη, μία σταγονίτσα, σαν να σε ακούμπησε μία νεραϊδούλα. Σαν να σου κάνει τσίκιτι κλόγκ, αλλά... Lighting λέγεται. Μην μου το θυμίζετε αυτό. Όχι, δεν λέγεται lighting. Λέγεται highlighter. Αλλά η φιλενάδα μας το είχε πει lighting. Και αυτό το lighting ή highlighter δεν πάει σε όλο το τέτοιο. Βλέπεις που πάει. Κοίταξε που πάει. Πάει εδώ που είναι η γωνία στο φρύδι, φιλενάδα. Γιατί πρόσεξε τώρα. Το ίδιο είναι να κάνω. Πώς το κάνουνε καλέ. Από εδώ το έχω καλύτερα. Το ίδιο είναι να κάνουν λοιπόν. Έτσι και το ίδιο να κάνουν έτσι και να μην έχεις highlighter. Το βλέπεις. Όχι το δες. Τη λεπτομέρεια την είδες. Επίσης, όταν θα φτάσεις. Α, εσύ το έχεις πει το lighting. Α, είσαι εδώ κοντά μας. Εντάξει καλέ. Μια χαρά το έχεις πει. Έμεινε όμως. Έμεινε στην ιστορία. Πρόσεξε τώρα τι θα κάνεις εδώ. Όταν θα μάθεις βέβαια να κάνεις το eyeliner σωστά. Μη σας δω να μην το έχετε πετύχει και να μου βάζετε το lighting εκεί, ε! Θα γίνεις λίγο χαμούλης. Όταν λοιπόν θα έχεις πετύχει και θα κάνεις τη γραμμή σου σαν επαγγελματίας, θα πας μετά από κάτω και θα κάνεις αυτό. Το δες. Δεν υπέροχο. Δεν τέλειο. Δεν φωτίστηκε όλη η περιοχή. Δεν φαίνεται λες και έχεις βγει τώρα μόλις από τον πλαστικούλι και είσαι μπόμπα, ε! Μπόμπα. Λοιπόν, πάω τώρα πάλι εδώ και απλά κάνω ένα blending για να μην είναι πολύ. Rough. Πολύ, πολύ έντονο, ρε παιδί μου. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Δεν είναι τέλειο αυτό που βλέπεις. Όχι εγώ, το μακιγιάζ. Κοίτα. Πάμε τώρα γιατί χωρίς μάσκαρα κανένα μακιγιάζ δεν δείχνει. Πάμε. Για μάσκαρες θα πούμε.
Να πάμε, ναι, θα πάμε για μάσκαρα, γιατί μπορεί να μου πέσει και κομμάτι από μάσκαρα, οπότε δεν θα το βγάλω ακόμα την πούδρα. Θα κάτσω εδώ, σαν μπουγάτσα, λίγο ακόμα. Πιστεύω ότι θα κλείσω το live στο Instagram και θα μπω στο Facebook κατευθείαν. Τι πιστεύεις κι εσύ? Λοιπόν, παίρνουμε τη βασούλα. Όχι τη βασούλα, τη φιλενάδα. Τη βάσω τη μάσκαρα, έτσι. Τη βάσω. Η βάσια, η βάσα, η βάση, η βασόλα, η βασάρα. Όπως θες πες τη. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν ολίγες είναι η Volume Booster της Essence και η Get Big Lashes. Μπορείς να δεις και βίντεο μου στο YouTube γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Και περνάμε πάντα από κάτω προς τα πάνω. Πάλι δεν είμαστε να κάνουμε... Κάτσε να το κάνω σιγά σιγά και απαλά και βασανιστικά. Όχι, κούκλα μου, δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε 3,5 ώρες, να βάψουμε μια βλεφαρίδα και να περάσουμε το eyeliner και τη σκιά. Όχι, κούκλα μου, όχι. Θα βάλεις τη μασκαρούλα σου, πάρα πολύ ωραία, με το σωστό χεράκι, εντάξει. Και κοίταξε πώς έγινε. Όχι, κοίτα. Το βλέπεις. Το έχεις δει αυτό που συμβαίνει? Πάρα πολύ χαίρομαι που το βλέπεις που συμβαίνει. Όσοι μπαίνετε τώρα και βλέπετε την πούδρα κάτω από το μάτι, δεν μεταμορφώνομαι σε μπουγάτσα. Είναι για να μην λερωθώ και είναι ένα κόλπο που δεν θα μου χαλάσει τη βάση στο μούτρο μου. Όσο περνάω τις σκιούλες και τα σχετικά. Α, ο Τζία! Έφυγε. Έφυγες και όλα μοιάζουν. Κάνεις μια κλακ και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, το βλέπεις? Έλα να σοβαρευτούμε λίγο. Κοίταξε εδώ. Το βλέπεις. Κοίταξε. Όσο πιο έντονο το θέλεις, τόσο πιο πολύ βάζεις. Εντάξει, λοιπόν. Τα αφήνεις όμως τώρα, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τη μάσκαρα απευθείας. Να ξέρεις. Εντάξει, βάφαμε το κινητό, παιδιά. Πραγματικά, η Όλγα, η δασκάλα μου, θα είναι περήφανη για μένα. Η συναδέλφη της Όλγας, η Νατάσα η Γαλανοπούλου, που ήταν στα πρώτα μου βήματα στη Λορεάλ και μου έδειξε τον δρόμο, θα είναι και αυτή περήφανη για μένα, να ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τη βάση εκεί να κάτσει, να έρθει λίγο να στεγνώσει, για να μπομπάρουμε μετά με το υπόλοιπο. Τώρα, παίρνεις το πινέλο του ρουζ και βγάζεις... Κλακ, 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 ό,τι δεν χρειαζόμαστε, δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Οτιδήποτε έπεσε, λέρωσε, έκανε αυτά, ούτε θα τα χρειαζόμαστε. Το βλέπεις? Ναι, αλλά δεν έχεις βάλει στο υπόλοιπο πρόσωπο από κάτω πουδρίτσα. Και για να μην γυαλίσεις κατά τη διάρκεια, παιδί μου, που θα πας, δεν ξέρω, στο σαλόνι, στη γραβατοκάμαρα, θα πας έξω στο μπαλκόνι, τώρα. Αργότερα όμως που θα βγαίνουμε, κάπου θα πάμε, δεν μπορεί να τη βγάζουμε εκεί. Θα βάλουμε και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Λοιπόν, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, γιατί έχουμε βάλει και primer και έχουμε βάλει, εντάξει, όλα αυτά που πρέπει. Το πρόσωπο μας είναι ενυδατωμένο, γιατί φοράμε κρεμούλες όλες πλέον, ναι. Και πάμε να βάλουμε τα δύο μαγικά καταπληκτικά προϊόντα που σας έχω πει 150.000 φορές στην ομάδα, στη σελίδα. Λοιπόν, Honolulu και L'Oreal το Le Blush. Πάμε. Πάμε εδώ, ο φουρνάρης μου τραγουδάει. Χαρά που έχει, τον σώμα. Πού πάμε? Πάμε, ακολουθούμε το κόκαλο, πάμε, κάνουμε χαδάκια. Το λέπεις τι ωραίο, το βλέπεις? Κοίταξε το τι ωραία που πάει, κλα, κλα, κλα. Δεν ξεχνάω την κουτέλα, δεν ξεχνάω τη μητόγκα και δεν ξεχνάω την πηγούνα, εντάξει, πάμε. Να φτιάξω και τη μύτη, επειδή έχω το live, λες, τι πιστεύεις, να τη φτιάξω? Φτιάχνετε, πες, αφού δεν τη φτιάχνεις με πλαστική, φτιάχνετε τουλάχιστον με αυτό. Λοιπόν. Φοβερό το primer και η μάσκαρα τα πήρα, έχω ανύπαρκτες βεφαρίες. Εμένα θα μου πεις, εμένα εκτός από ανύπαρκτες που είναι και ξανθές, παιδιά... Από τότε που ανακάλυψα αυτά τα δύο προϊόντα, έχει αλλάξει η ζωή μου, έχει αλλάξει η ψυχολογία μου. Γιατί κανένα μακιγιάζ, ό,τι και να κάνεις, αν δεν βάλεις μάσκαρα ή τουφάκια ή βλεφαρίδες, δεν υπάρχει περίπτωση να αναδειχθεί. Οπότε κρίμα, δεν είναι? Λοιπόν, έβαλα τα πράγματά μου εδώ. Πάμε τώρα, μέχρι να κάτσουν αυτά λίγο, να βάλουμε το ρουζάκι μας. Το ρουζάκι μας μπαίνει, είπαμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν βάζουμε ρουζάκι. Το βλέπει, γιατί θέλουμε να είμαστε σαν μωράκια. Θέλουμε να μπει το ρουζ στη σωστή περιοχή, εκεί που πρέπει να μπει, εκεί που πιάνεις το μωράκι
και είναι ροδαλό. Το Hondos δεν είχε την booster. Σας είπα 150.000 φορές, πρόσεξε. Δεν με προσέχετε. Ότι βγαίνει sold out. Γι' αυτό όταν θα το δείτε, πάρτε 3. Πάρτε, δεν είναι και πανάκριβο. Πόσο έχει, 3 ευρώ, 4. Πάρτε να έχετε, ακούστε τι σας λέει πανδύ. Λοιπόν, πάω εδώ που έβαλα και εδώ το τέτοιο μου, το κοντούρι μου. Πάω να μαλακώσω. Τι να μαλακώσω, μαλακώνει αυτή η μύτη τέλος πάντων. Σας λέω τα προβλήματά μου τώρα. Δεν είσαστε γι' αυτό εδώ. Μη σε δουλειάσω. Το βλέπεις, κοίτα, όταν πάω μακριά όμως, δεν καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, πες μου. Δεν μου μικρινέ, δεν μου μικρινέ η μύτη, ε. Έλα, πες μου ότι μου μικρινέ η μύτη, ρε παιδί μου. Φτιάξε με λίγο τώρα ψυχολογικά. Και εσύ, πώς σε φτιάχνω εγώ κάθε μέρα. Βοήθαμε και εσύ λίγο σε αυτή την κατάσταση που περνάω. Τα σκουλαριά της μύτης δεν βλέπω και θα αρχίσω να παθαίνω εγκεφαλικούλη. Πού είναι το γιατρό. Δεν το βλέπω. Μάλιστα, θα το δω. Κοίτα. Κολλάω. Γιατί κολλάω. Και τα 4G. Κολλάω. Μήπως δεν κολλάω. Λοιπόν. Αφού έκανα και έκανα τα blending μου με τα ρούζια μου, με τα κοντούρια μου, τα βλέπετε. Το βλέπω. Γατούλα η μύτη. Σε μπερδεύουν τα αυτιά. Λοιπόν. Είπαμε πάντα. Γαλοπούλας. Τι γαλοπούλας καλέ. Τι γαλοπούλας. Πείτε τσεκούρι. Πείτε. 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 Δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω πρόβλεμ. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Κοίτα. Στριφογυριστά και αφαιρούμε το προϊόν. Όπως έχουμε πει, ε. Λοιπόν. Γαλλική η μητούλα νουλα μου. Ε, βέβαια. Μόνο έτσι όμως, έτσι. Μόνο με το, contouring. Γιατί άμα τη δεις από αυτή τη μητούλα, δεν θα πεις είναι γαλλική, θα πεις μελιτζανούλα. Πρόσεξε. Κυρία μου, γουργουρίζει, αν την ακούτε, συγγνώμη, αλλά εσείς φταίτε, που με κρατάτε εδώ και κουβεντιάζω. Ναι! Το βλέπεις? Το βλέπεις αυτό που πάει να συμβεί? Το βλέπεις, φίλοι μου? Το βλέπεις? Αχ, Παναγίτσια μου. Όχι, όχι, κοίταζε, 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 γιατί αυτό που τώρα που θα συμβεί πρόκειται να σου αλλάξει τη ζωή. Το χαζό κινητό. Γαλλική ήθελα να γράψω. Γιατί καλέ, τι έγραψες? Α, δεν με είπες γαλοπούλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και γαλοπούλα να με πεις. Εδώ μη πάνε άλλα κι άλλα. Στη γαλοπούλα θα κολλήσουμε. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι όμως, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα κάνουμε εδώ τα εκπαιδευτικά μας. Θα κρατάμε βοήθεια η μία στην άλλη. Θα είμαστε θετικές. Και όποια νου δεν, φιλάκια να μας γράφει, να μας αφήσει ένα γράμμα. Όχι να μην μας αφήσει γράμμα, τίποτα να μην μας αφήσει. Και να πάει στο καλό. Λοιπόν, το βλέπεις. Κοίταξε το. Κοίταξε το πώς αρχίζει και φαίνεται. Θα μου πεις κουκλά, είπες με τρεις περασιές. Είπα με τρεις περασιές, αλλά έχω live, μωρό μου, εγώ σε λίγο. Και θέλω να έχω λίγο βλεφαρίδα τούμπανο. Αν ήταν να πάω κάπου αλλού, σιγά μην έκανα τόση ώρα να βάλω μασκαρούλα. Αλλά θέλω να μην έχω καθόλου λευκό από, από τη βάση που βάλαμε. Καταλαβες? Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε τώρα εδώ το μαγικό. Πρόσεξε. Κοίταξε. Με τέτοιο μακιγιάζ ποιος κοιτάει τη μύτη. Όχι καλέ. Εντάξει, τη κοιτάνε και τη μύτη, ρε παιδί μου. Υπάρχουν τόσα φίλτρα, τόσα μίλτρα, τόσα προγράμματα τώρα που τη φτιάχνεις μόνο τη μύτη. Πέτυχε εσύ το άλλο. Όχι εσύ προσωπικά, Γεωργή Τσινταλίτσι, γιατί το έχεις πράσει άλλο level εσύ τώρα τελευταία, έτσι. Έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Θυμάσαι, μωρέ, που είχες έρθει Μητσούλικο και σου είχα κάνει ένα smokey eyes, Παναγία μου, πως ήσουν θεά. Θεά με την κραγιονάρα, Χριστέ μου, Παναγία μου, Γεωργία Ιντάλα, παιδιά. Μοντέλο, μοντέλο, μοντέλο. Από τις πιο ωραίες υπάρξεις που έχω βάψει. Τόση φρεσκάδα και η ενέργειά της, έτσι. Γιατί χωρίς την ενέργεια αυτή την... Αυτά, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, εδώ δημιουργήθηκε ένα κόλλημα τώρα. Εγώ φταίω που δημιουργήθηκε, αλλά δεν με πειράζει. Θα το ξεκολλήσω. Γιατί δεν βάζουμε ποτέ τη μάσκαρα με το άλλο χέρι. Αλλά τώρα εγώ, ξέρεις, βλέπω την ώρα και αρχίζω και αγχώνομαι. Και όταν αγχώνεσαι, αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, έχω λερωθεί. Δεν μας ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση αυτό, γιατί αυτό φεύγει στο τσακ μπαμ. Λοιπόν, κοίταζε εσύ αυτή την περιά μέχρι να ξεκολλήσω εγώ την άλλη. Ο άντρας μου, μήπως θέλει να κάνω live συνέχεια για να μπορεί να τραγουδάει και να νιώθει έτσι πιο ωραία. Πολύ μεστή, μέσα στην τρελή χαρά τον ακούω, καλέ. Δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πάω από κάτω.
Μου είπες, εγώ δεν τις βάφω τις από κάτω, γιατί μου είπες ότι σε αγριεύει και σε κάνει και σε ράνει και σε... Όχι. Θα τις βάψεις τις από κάτω. Όταν θα έχεις κάνει τέτοιο έντονο μακιγιάς και θα έχεις βάλει και μολύβι, εννοείται ότι θα τις βάψεις και τις από κάτω. Καταλαβες, για να δένει το πάνω με το κάτω. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται πολύ. Δεν σου είπα να βάλεις booster και booster και booster. Αλλά θα τις βάψεις και τις από κάτω, φίλοι μου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Το βλέπεις. Κοίτα. Κοίταξε. Ο ίδιος άνθρωπος σας υποδέχτηκε. Όχι, δεν νομίζω. Ήταν οι άλλοι πριν. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Να το. Πόσο σας αρέσει, πείτε μου, γράφτε μου, σχολιάστε μου. Κοίτα, το βλέπεις. Το βλέπεις, είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύεις δεν θα το καταφέρεις? Σου δείξα δύσκολα? Όχι, δεν νομίζω ότι σου δείξα δύσκολα. Το μυστικό είναι να έχετε στην κατοχή σας αυτά τα 5 πινέλα που θα σας βοηθήσουν σε ό,τι μακιγιάς και να θέλω εγώ να σας δείξω από εδώ και πέρα. Πώς το βλέπεις? Πες μου την αλήθεια. Ήταν, παιδιά, ήταν δύσκολο. Στα αλήθεια. Θα κάνουμε και χείλη. Θα βρω μια στιγμή το σκουλαγί για τη μύτη μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι χωρίς σκουλαγί για τη μύτη. Καταλαβαίνεις, έτσι. Έχω τα ψυχολογικά μου και εγώ σαν άνθρωπο. Να μην τα έχω. Κάτσε να βγάλω γιατί τα έχω. Δεν ήταν τίποτα αυτά. Ήταν ηθίκες για το κέντρο. Δεν σπάσαμε τίποτα. Λοιπόν. Πάω εδώ. Τι έβγαλα, Μαρή, τις βλεφαρίδες έβγαλα. Oh my god. No. This is not supposed to happen. Α, όχι, εδώ τους έχω. Καλά το έβγαλε. Γάτα έχεις και αυτάκια. Αυτά τα έχω για να μην μπαίνει το μαλλί μπροστά. Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα εδώ. Βάζουμε και το σκουλαρικάκι μας. Δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι για εσάς. Σας παρακαλώ πολύ. Μία-δύο φορές να παλουκώσετε τον ποπό σας, για να μην το πω αλλιώς. Γιατί δεν ξέρω τι μας βλέπουν, να μας βλέπουν ανήλικα. Θέλει προπόνηση και θέλει λίγο όρεξη και πρακτική. Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πάμε να κάνουμε και χίλια στα γρήγορα, γιατί είναι παρά 20. Θα το χωρέσω. Με βλέπεις. Το χωρέσω, γιατί είναι όλα μελετημένα. Κάθε κουτάκι που έχω βάλει εδώ στο beauty μου τέτοιο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Προχωράμε παρακάτω στο τελικό στάδιο. Προσέχετε λίγο τα χείλη σας, σας παρακαλώ. Εσύ στον κάτω διάδρομο πίσω αριστερά το μολύβι, μην το φτάνεις εδώ πάνω, γιατί εδώ πάνω είναι αφύσικο να έχεις, καταλαβαίνεις, χείλη. Θα σου πω πώς μπορείς να το μεγαλώσεις, αλλά πάρα πολύ λίγο, όχι πολύ. Κοίταξε, άμα τα αφήσεις να ξεραθεί, που δεν θα ξέρει κανένας ότι είχες αληφθεί σε 328 σημεία. Το είδες? Βλέπεις να φαίνεται κάτι? Bye. Αλλά με ποια μπατονέτα? Με τη μαγική μπατονέτα. Όχι με την μπατονέτα την άλλη που θα το πάρει και θα τα πλώσει και θα μας κάνει λες και φάγαμε γροθίδι. Εντάξει, λοιπόν. Πρόσεξε. Πάω τώρα να σου δείξω πώς θα κάνεις. Πολύ ζορίζομαι απόψε, δεν ξέρω γιατί. Μας ματιάξανε. Πάω λοιπόν να πάρω να κάνω το χείλη μαζί σου και θα πάρω ένα φυσικό περιγραμματάκι. Θα πάρω ένα φυσικό περιγραμματάκι. Που το αγαπώ πάρα πολύ, είναι της Clarence. Είναι φανταστικό, το αγαπώ. Είναι το 14. Το Naturel, τόσο έχει μείνει. Αγαπώ Clarence, αγαπώ, 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 αγαπώ. Λοιπόν, θα πάρω το 14 και θα κάνω μίξη της... Λοιπόν, πρόσεξε. Αγαπώ Golden Rose, να ξέρετε, σε κραγιόν. Να το ξέρετε αυτό. Θα σας κάνω, θα σας πω στο τέλος. Γιατί αγχώνομαι, περνάει η ώρα. Τουλάχιστον να προλάβω να φάω ένα ηλωράκι. Ε? Άκου η κυλίτσα, την ακούς? Δεν πήγα εκεί που τελειώνει το χείλι, πήγα λίγο απ' έξω. Και εδώ βγήκα απ' έξω. Δεν μας ενδιαφέρει, όπως με τα μάτια. Πρόσεξε. Το ίδιο και από πάνω. Δεν σας θέλω τέλειες, γιατί η τελειότητα δεν υπάρχει, δεν τη φτάνει κανείς. Εντάξει, μία δουλειά αυτή. Σας θέλω ήρεμες, με καλή ενέργεια και καλή διάθεση και να πεις ναι ρε φιλέ, πάμε να το κάνουμε και ό,τι βγει και να μην βγει θα το φτιάξουμε. Εντάξει, δεν πάμε να το παίξουμε Master Chef και Master Expert και Beauty, δεν ξέρω εγώ τι. Πάμε.
Κοίταξε το. Βλέπεις. Είναι λίγο πιο πάνω από εκεί που τελειώνει το χυλάκι. Και τώρα, για καλύτερα, πιο φυσικά αποτελέσματα. Παίρνεις το 21 με το 51 από τα Golden Rose, τα σταθερά, τα... πώς τα λένε μωρέ αυτά? Τα long lasting, τα matte, τα lipstick τέλος πάντων. Αφήνεις, γιατί έχεις μόνο 5 δάχτυλα, θα με βόλευε να είχα 25, αλλά έχω μόνο 5. Και παίρνεις της Clarins το μολυβί, έχει αυτό το απίστευτο πινελάκι. Και παίρνεις και κάνεις μόνη σου τη μίξη με το πινελάκι. Και πας. Αχ, η κοιλιά μου. Πώς θα κάνω το live άμα δεν φάω? Πρόσεξε. Κοίτα τι χρωματάρα βγαίνει. Κοίτα τι χρωματάρα βγαίνει. Αλλά πώς βγαίνει? Να κάνεις αυτά τα δύο μαζί. Φωτεινή μου, νομίζω με αυτά δεν σε είχα βάψει, νύφη. Τέτοια είχαμε βάλει, καλέ. Αλλά δεν θυμάμαι πια, γιατί τα είχα όλα. Αλλά νομίζω και εμείς δύο είχαμε βάλει μαζί. Λοιπόν, κοίταξε χρώμα και πάθε σοκ. Κοίταξε χρώμα και πάθε σοκ. Γιατί όμως, το ένα είναι πολύ ροζ και το άλλο είναι πολύ μόβ. Οπότε μαζί, κοίτα τι βγαίνει. Το βλέπεις? Το βλέπεις? Πες μου ότι το βλέπεις. Και πες μου ότι ακούς και την κοιλιά μου, σε παρακαλώ. Αντί να πάω και τη Δευτέρα στη γιατρό, στην οδοντίατρο, να φτιάξουμε και τις θήκες, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ έσχος. Λοιπόν, το βλέπεις. Τα λέει. Να γίνει πιο έξω, να γίνει πιο σαρκώδης, να γίνει πιο αυτό. Αλλά μην τρελαθείς άμα βγει και λίγο απ' έξω. Θα πάρεις τη μαγική μπατονίδα. Άμα θα τη βρεις, γιατί είναι σε έλλειψη, πρόσεξε. Και θα κάνεις αυτό. Κοίτα. Νομίζω ότι βγήκες. Βγήκα λίγο εγώ από εδώ. Από εδώ είμαι κομπλέ. Κοίτα. Αυτό ήτανε. Βλέπεις που αφαιρέθηκε. Και τι έγινε. Θα μας κάνουν μήνυση. Θα το βάζανε καλύτερα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα καπάκια στα κραγιόν. Γιατί δεν τα αφήνουμε πολύ ώρα ανοιχτά. Εντάξει. Και έχω το 03. Εννοείται το 03 το αγαπάμε. Το ένα από τα δύο το είχα χάσει τη μέρα του γάμου. Γιατί? Πού το χάζεις μωρέ? Καλά, δεν πειράζει, δεν είναι πολύ ακριβά, αλλά να το αντικαταστήσεις. Πάντα εγώ τώρα στο τελείωμα. Να σας πω και ένα μυστικούλι. Γιατί θα μου πεις, ρε φιλενάδα, αυτό είναι μάτι. Ενώ εμείς όταν σε βλέπουμε, κάτι λάμπει, μπάμπι μου. Κοίτα τι κάνει η Ανούλα. Το βλέπεις? Δεν κάνω όμως αυτό που κάνετε όταν βάζετε κραγιόν, εγώ δεν το κάνω. Γιατί δεν θέλω να πλώσει παντού. Θέλω μόνο. Έτσι ώστε όταν μιλάω να δίνει έμφαση, αλλά να μην ξεφύγει από τη γραμμή και μου χαλάσει ή μου φύγει ή μου αλλοιωθεί. Αυτό βέβαια το κάνω από τον καιρό που έχω κόψει το τσιγάρο. Έτσι, γιατί όταν κάπνιζα δεν μπορούσα να το κάνω αυτή τη τσαχπινιά με το lip gloss. Καταλαβαίνεις, γινόταν το τσιγάρο. Απέσια αίσθηση. Λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ. Θέλετε να σας δείξω και λίγο highlighter? Θέλετε να σας δείξω και λίγο highlighter? Να βάλουμε λίγο highlighter λόγω του live. Είναι παρά 10. Αλλά αφού το κάνουμε που το κάνουμε, ας το κάνουμε ολοκληρωμένο. Έρχομαι πολύ κοντά για να δεις τις σκιές, να δεις το eyeliner, να δεις τη μάσκαρα, να δεις όλα. Λοιπόν, ξανανοίγω να πάρω το highlighter. Και το highlighter. Έχεις πινέλο φτερό? Άμα δεν έχεις, δεν πειράζει. Με 5 πινέλα είπαμε, ας μην αμαρτήσω. Τέκνον μου. Θα πάω με το πινελάκι του ρουζ. Το πήρα. Πήγαινε να φας και να πεις, γιατί έχεις δρόμος. Θα πάω. Δεν μπορώ τώρα να σταματήσω, καταλαβαίνεις. Έχω ξεκινήσει, με έχεις συνεπάρει όλο αυτό. Εσύ που με ξέρεις, Ρανιού.
Το βλέπεις. Κοίτα. Αυτό είναι το highlighter που σας λέω από την Dustin Cream, έτσι. Όχι κανένα πανακριβό. Αυτό ήταν. Και θέλεις να το περάσεις και σε άλλο επίπεδο. Άντε να το περάσουμε μαζί και αυτό. Πρόσεξε. Βουτάς με το λεπτό που κάνουμε τον μποτοξάκι στο μάτι και κάνεις αυτό. Κοίτα. Κοίτα. Κοίτα που το έβαλα μόνο. Γιατί το έβαλα εκεί? Για να κάνω έτσι πιο γυαλιστερό και πιο... Καταλαβες? Το καταλαβες? Το έβαλα και αυτό. Το έβαλα και αυτό. Το έβαλα και εδώ. Το έβαλα και εδώ. Εδώ το είχα βάλει πριν. Το είχα βάλει πριν. Το είχα βάλει εδώ. Και έτσι κλείσαμε. Το highlighter είναι αυτό, γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα, να ξέρετε. Είναι αυτό εδώ, είναι από το Dustin Cream. Πάω να φάω και σε 10 λεπτά μεταφερόμαστε στη σελίδα μου στο Facebook. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για όσοι ήσασταν, για όσοι σχολιάσατε. Ό,τι όμορφη. Ναι, βέβαια. Με 8 κιλά make-up. Αυτό δεν μου το είπες στην αρχή όμως όταν βγήκα στο live. Τώρα μου το λες. Λοιπόν, τα λέμε σε 10 λεπτά στη σελίδα, όχι στην ομάδα, στο Facebook. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Πάω.